Δρυμή κατηγορώ για την αναλγησία της πολιτείας εξαπέλυσε ο ηλικιωμένος Νίκος Λαγοπόδης, χάμηλος συνταξιούχος, κάτοικος Ζακύνθου, ο οποίος είναι καθυλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με ακροτηριασμένα τα κάτω άκρα. Ο κύριος Λαγοπόδης μίλησε στο Union Channel για τον καθημερινό του Γολγοθά. Μια συγκλονιστική ιστορία κατήγγειλε ένας χαμηλός συνταξιούχος στο Ionian Channel. Ο κύριος Νίκος είναι 95% ανάπηρος, ζει με την οικογένειά του σε ένα σπίτι ακατάλληλο και με τη μικρή του σύνταξη με δυσκολία εξασφαλίζει φαγητό και φάρμακα. Κυρία Διονυσία, θέλω να μου πείτε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι σας είπα ότι έκανε πριν 2 χρόνια έκανε ανοιχτή καρδιά. Πέρυσι τέτοια συγκεκριμένα αυτές τις μέρες είχε μπει στο νοσοκομείο. Και καθίσαμε μέχρι τα Χριστούγεννα να του κόψαμε τα πόδια, το ένα πόδι. 4 μήνες τελικά η κατάστασή του από τα σήμερα, 4 μήνες κάμαμε στο νοσοκομείο. Του κόψαμε το ένα πόδι, πήγαμε στην Πάτρα, γυρίσαμε και του ξανακόψαμε και το άλλο πόδι. Προσέρχεται και το χέρι. Οι φόροι και οι λογαριασμοί είναι ένα ακόμα δυσβάστακτο βάρος. Το πρόβλημα είναι, έχουμε τα χαράτσια, έρχονται πάνω κατά πάνω. Ήρθανε 1.300 ευρώ να πληρώσουμε ΔΕΗ και χαράτσια. Από πού? Παίρνει 700 ευρώ σύνταξη, του κόψανε 150, 800 έπαιρνε, του κόψανε τα 140. Το ΕΚΑΣ θα το παίρνει τώρα, φάρμακα πληρώνουμε. Το σπίτι μας είναι κατάλληλο. Θέλω σας παρακαλώ να μπείτε μέσα, να δείτε, να δει η κάμερα μέσα το σπίτι που μένουμε. Μένουν τα παιδιά. 2 παιδιά, ένα με ειδικές ανάγκες που είναι τώρα στο σχολείο Τσιποχάλιος απάνω και αυτό που πάει δημοτικό. Κόψανε του παιδιού, μειώσανε την αναπηρία του. Αυτός ανάπηρος, ο γαβρός μου άνεργος, η κόπελα μου άνεργη. Με 700 ευρώ τι να κάνω. Τα φάρμακα κοστίζουν πολύ φαντάζομαι. Τι φαντάζεστε, τόσες ενέσεις, τόσες φιλίνες. 10 φάρμακα την ημέρα, πώς να με κοστεί. Να έρθει ο Στουνάρας που φέρνει ο Εστέρνη τα γαράτσια και να πάω εγώ να μείνω στο σπίτι του, να δούμε πώς θα ζήσει. Θέρμανση δεν έχουμε. Θέρμανση. Εβάλαμε τα σώματα, αλλά δεν έχουμε να πάρουμε τις σωληνώσεις να τα συνδέσουμε, να έχουμε μια μικρή ζέστη περισσότερο για τα παιδάκια και για τον Νίκο. Από 80% που ήμουν ανάπηρος, μπρι μου κόψουν τα πόδια. Τώρα με βγάνουν 95, δηλαδή 15 ποσοστά με βγάνουν παραπάνω. Με κομμένα πόδια και γαλασμένα γέρια. Περιμένουμε τώρα να μας δώσουν μια μικρή αύξηση από τα λεφτά. Έκαμε αίτηση να πάρει σπίτι, να πάρει τα παιδάκια της. Ούτε στην κληρώση δεν θα την πάρει. Εσείς εργάζεστε? Όχι, όχι. Εργαζόμουν πριν έναν χρόνο, τώρα όχι. Πού να βρούμε δουλειά τώρα? Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το κράτος, δυστυχώς. Εκεί μας έχουν φτάσει.